Την ώρα που το φως της δημοσιότητας βλέπουν εικόνες από κάμερες ασφαλείας από το χτύπημα σε κτίριο στη Μόσχα στις 30 Ιουλίου, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας αναφέρει ότι η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε δύο ντρόουνς που πετούσαν με κατεύθυνση προς την πόλη. Τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες, με στόχο κυρίως Μόσχα και Κριμαία. Лежала на диване, телевизор смотрела. Окна зашевелились, задрожали. Мы все выбежали в подъезд. Вот, а у нас было перед этим попадание. Οι αρχές του υπορωσικού έλεγχου Ντονιέτσκ κατηγορούν το ουκρανικό πυροβολικό για εκ νέου βομβαρδισμό της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι 10, μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί. I think we've set the expectation high for what the Ukrainian military can do, but they're not fighting a combined arms fight. They're not fighting a counteroffensive the way that historically shown has been successful. Not their fault, but they're doing the best they can. Παρά τη στρατιωτική βοήθεια ρεκόρ που έχει δεχθεί ο Ουκρανικός στρατός, αμερικανικά μέσα σχολιάζουν ότι η Ουκρανική αντεπίθεση δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την ώρα που ο ανατολικός εξοπλισμός εξαντλείται επικίνδυνα. Οι δυτικοί ηγέτες δέχονται πιέσεις από το Κίεβο, ώστε να στείλουν νέες στρατιωτικές προμήθειες, όσο ο Ταγίπ Ερντογάν ζητάει από τη Δύση να τηρήσει τις υποσχέσεις της σε ό,τι αφορά στη συμφωνία για τα σιτηρά που έχει καταρρεύσει. Ολουμλου ατμόσφαιρι, önce ateşkese, ardından kalıcı barışa tahvil edecek diplomatik adımlar atılmadı. Bunlar yapılmadığı gibi halen ateşe körükle gidiliyor. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως προχωράει κανονικά σε συναντήσεις για την ανοικοδόμηση των προσαρτημένων Ουκρανικών εδαφών, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα σε σπίτια για τους πολίτες και στο οδικό δίκτυο.